Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μπήκαμε το δεξί. Μου λέει εδώ ο συνάδελφος ο Κώστας, ο Φλόρ, όχι σαν τζολιάς παιδί μου κανονικά. Μα τι λες τώρα, με το δεξί να μην μας ματιάσουνε. Πολύ καλημέρα σας, με το καλημέρα. Σας καλωσορίζω στο καινούριο μας σπίτι. Και τη σπίτι τώρα μιλάμε για σπιταρώνα, έτσι, το είδατε. Στο καινούριο μας σπίτι και στην καινούρια μας οικογένεια, την οικογένεια του Έψιλον, που πιστεύω είμαι σίγουρη ότι θα γίνει πολύ σύντομα και η δική σας οικογένεια. Με το καλημέρα στην καινούρια μας εκπομπή. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Θα μου πείτε ναι, μας τα έχουν πει κι άλλοι. Εμείς θα δώσουμε τη δική μας ματιά, τα δικά μας χρώματα. Είναι ένα καθαρόαιμο μαγκαζίνο. Μην σας παραξενέψει τίποτα από όσα θα δείτε. Και μην τα δοκιμάσετε σπίτι σας και μόνοι σας, γιατί είναι επικίνδυνα αυτά που θα δείτε. Ένα καθαρόαιμο μαγκαζίνο λοιπόν που έχει τα πάντα. Τα πάντα για να είστε ενήμεροι για όλα. Πολιτική, οικονομία, ελεύθερα θέματα, κοινωνικά θέματα, ό,τι σας απασχολεί, θέματα μέσα από την καθημερινότητα. Εκεί θέλουμε και τη δική σας τη βοήθεια, θέλουμε τη δική σας την επικοινωνία. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο πώς θα γίνει το παιχνίδι μας αυτό. Και βεβαίως πολύ μεγάλη δόση lifestyle, να τα λέμε αυτά, έτσι, και χαμόγελο. Για τα δύο τελευταία δε, εγγύηση λαμπύρι. Βλέπετε τώρα, μετά από 10 χρόνια που έχετε συνηθίσει το μεσημέρι και 2 χρόνια κεντρικό δελτίο, λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να τους αφήσω, πρέπει να με δούνε και πώς ξυπνάω το πρωί. Είναι αυτό που λέμε, την έχετε δει όταν ξυπνάει το πρωί. Τώρα ξυπνάμε μαζί και πίνουμε τον πρώτο μας καφέ. Όμως, σε αυτή την καινούργια αρχή που θέλουμε την υποστήριξη και την αγάπη σας και σας ευχαριστούμε που μας υποδέχεστε στο σπίτι σας, έχω 2 εξαιρετικούς συναδέλφους να συνταξιδέψουμε αυτή τη σεζόν. Είναι ο κύριος Γιάννης Μούτσος και ο κύριος Τάσος Καλλιγάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Μούτσος, Τάσος Καλλιγάς. Γιάννης Μούτσος, Τάσος Καλλιγάς. Okay. Ήταν μόνο για το τρέιλερ, το κατάλαβα. Από εδώ και πέρα είμαι μόνη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να διαβάσω κάρτες. Έκπληξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα λουλούδια στα λουλούδια. Αυτό είναι γεγονός. Κατά τα άλλα είναι καλό παιδί. Αυτό μου το λένε κάθε εβδομάδα. Φίλοι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο καινούργιο μας πλατό. Εδώ πέρα είναι η Χριστίνα Λαμπύρη, Τάσος Καλλιγάς, Γιάννης Μούτσος. Να σας πω, μην το δείχνουμε και πολύ όμως, γιατί μας βλέπω να πληρώνουμε ένφια βαρύ. Και έρχονται τώρα τα καθαριστικά. Θα το στείλουμε λουλούδια. Σωστό και αυτό. Και μας αγαπήσουν λίγο. Είμαστε πανέτοιμοι. Βεβαίως, ξαναγήσαμε στο πλατό μας. Νομίζω έχουν πάρει μια ιδέα. Εγώ θα έλεγα να πάμε κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν για να αποδεχτούμε και τον έτερο συνάδελφο, τον Δημήτρη Σαρή, για να διαβάσω κι εγώ τις καρτούλες μου. Δημήτρη Σαρής κοντά μας. Διότι πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ενημέρωσή μας με τον καιρό. Καλημέρα. Καλή σου ημέρα και καλή αρχή. Και εγώ τι αν θα δε... Περίμενε, θα τα κουμπίσω εδώ πίσω. Δεν ξέρω αν χαλάω στο σκηνοθέτη μας τον κύριο Πετρόπουλο το πλάνο. Καλά, καλή αρχή να έχουμε, καλή σεζόν. Καλή αρχή να έχουμε, καλή αρχή. Μόνο καλό καιρό δεν έχουμε από ό,τι κατάλαβα, Δημητρό. Ωραίο το σύνδιό μας, το σκηνικό μας, πολύ ωραίο. Τέλειο. Ομπρελίτσα δεν φέραμε βέβαια. Ομπρελίτσα χρειαζόμαστε, η αλήθεια. Κώστα, φέρε την ομπρελίτσα. Όχι αυτή ρε Κώστα, την άλλη. Αλλάξαμε πολύ. Την άλλη. Αυτή θέλουμε. Τέτοια ομπρελίτσα. Γιατί, σήμερα Δημήτρη? Απαραίτητη. Σε όλη την Ελλάδα, καλό θα είναι να έχουμε και την ομπρελίτσα μας μαζί. Γιατί θα έχουμε παντού βροχές, σποραδικές βροχές σε κάποια.